Τα απολύτως απαραίτητα επιλέγουν να αγοράσουν πλέον οι καταναλωτές στις λαϊκές αγορές, αφού οι τιμές φρούτων και λαχανικών έχουν εκτιναχθεί στα ύψη. Με καπέλο έως και 400% πολλούνται τα καλοκαιρινά φρούτα, με τις αποκλίσεις τιμών από το χωράφι στο ράφι να είναι τεράστιες. Απλησίαστες έχουν γίνει τιμές των καλοκαιρινών φρούτων. Έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Κεράσι δεν παίρνω πολύ, η αλήθεια να λέγεται. Ναι. Γιατί είναι ακριβό. Αλλά μήλα, πορτοκάλια, τέτοια παίρνω. Είναι ενδεικτικό ότι σε λαϊκή αγορά που επισκεφθήκαμε βρήκαμε τα κεράσια να κοστίζουν έως 5 ευρώ όταν πέρυσι στον ίδιο πάγκο δεν ξεπερνούσαν τα 3,5 ευρώ. Τα ροδάκινα τα βρήκαμε στα 1 ευρώ και 79 λεπτά από 1 ευρώ και 20 λεπτά πέρυσι στον ίδιο πολιτή, ενώ τα βερίκοκα πολλούνται φέτος σχεδόν στα 3 ευρώ. Καρπούζι και πεπόνι έχουν εξίσου πάρει φωτιά, με το τελευταίο να φτάνει ακόμα και τα 1 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό φέτος. Τίποτα δεν παίρνω. Καθόλου φρούτα. Όχι. Δεν περισσεύουνε. Ναι, αλλά το καλοκαίρι τι θα φάτε? Τίποτα. Δίαιτα. Κύρια αιτία των ανατιμήσεων, η κλιματική κρίση που προκαλεί μειωμένη παραγωγή προϊόντων. Αυτό, συνδυαστικά με το υψηλό κόστος παραγωγής και την έλλειψη εργατικών χεριών, δημιουργούν την τέλεια καταιγίδα για αυξήσεις τιμών. Πώς δεν κάνεις περικοπές, αφού βγαίνουν έξτρα συνέχεια? Δεν θα κόψω από κάπου. Θα πάρω το κεράσι, θα πάρω ροδάκι, δεν θα πάρω το καρπούζι, δεν θα πάρω το πεπόνι. Είναι ενδεικτικό ότι το πρώτο τρίμηνο του 2024 τα αγροτικά προϊόντα στην Ελλάδα αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 20% σύμφωνα με τη Eurostat. Η κλιματική κρίση όμως, όπως φαίνεται, επηρεάζει πολύ περισσότερο τη χώρα μας, αφού κάνει πρωταθλητισμό ακρίβεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αντίστοιχες αυξήσεις αγροτικών προϊόντων σε 4 χώρες του Νότου ήταν μονοψήφιες, ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες καταγράφηκαν μειώσεις τιμών. Τα καύσιμα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι τα ίδια? Εγώ αυτό θέλω να μάθω, για να δούμε αν είναι πραγματική η διαφορά των τιμών ή όχι. Η απόκληση τιμών από το χωράφι στο ράφι πάντως παραμένει τεράστια. Τα πιο εξόφθαλμα παραδείγματα, τα καρπούζια, τα πεπόνια, τα κεράσια και τα βερίκοκα που φεύγουν από τον παραγωγό σε ιδιαιτέρως χαμηλές τιμές για να καταλήξουν στον πάγκο ή στο ράφι με καπέλο έως και 400%.